Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Απόψε είναι Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου του 2023. Όπως αντιλαμβάνεστε, υποσχεθήκαμε από χθες ότι θα κάνουμε έναν απολογισμό του διετούς πολέμου στην Ουκρανία, ένας πόλεμος που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 με την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στο έδαφος της Ουκρανίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ναι, επειδή έχουν υποθεί διάφορα, είναι ο σημαντικότερος μεγάλης έκτασης πόλεμος στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε και άλλες εντάσεις και άλλους πολέμους. Για παράδειγμα ήταν η εισβολή στην Κύπρο. Ευρώπη είναι και η Κύπρος και η Τουρκία είναι Ευρώπη, δυστυχώς, εν μέρη. Είχαμε λοιπόν και εκεί έναν πόλεμο και μία κατοχή που συνεχίζεται. Δεν μιλάει κανένας, επειδή το έχουμε ξαναπεί, ξέρετε, και υπάρχει ο νεομακαρθισμός στην Ελλάδα, ειδικά υπήρχε τις πρώτες μέρες, όταν λέγαμε ασφαλώς και πρέπει η Ελλάδα να καταδικάσει την εισβολή. Γιατί, θα δούμε παρακάτω. Η εισβολή έγινε όταν διέταξε ο Πούτιν την εισβολή των στρατευμάτων για την ειδική στρατιωτική επιχείρηση που έχει στόχο την αποστρατιωτικοποίηση και αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας. Τι επικαλέστηκε? Επικαλέστηκε την έκκληση που το έκαναν οι αυτοαποκανόμενες λαϊκές δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λογκάνσκ για να τις προστατέψει από τις επιθέσεις των Ουκρανικών στρατευμάτων. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό γενικώς η Ελλάδα θα έπρεπε να καταδικάσει την εισβολή της Ρωσίας, διότι έχουμε τον ίδιο κίνδυνο εμείς. Καταρχάς, έχουμε ήδη μια εισβολή στην Κύπρο που θα ήταν τρελό και ανακόλουθο να μην καταδικάσουμε, διότι θα χάναμε το δίκαιο μας στην Κύπρο, αλλά έχουμε και το γείτονα, την Τουρκία, η οποία έχει επεκτατικές βλέψεις και υπάρχουν και ομοιότητες. Έχουμε τους μουσουλμάνους στη Θράκη που θα μπορούσε να βάλει τίποτα προβοκάτορες, να κάνει καμιά προβοκάτσια, να καλέσουν κάμια πενταριά πράκτορες της Τουρκίας από την Θράκη, μουσουλμάνοι, να τους προστατέψει, να κάνει μια εισβολή. Οπότε, άρα, η Ελλάδα ασφαλώς θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να καταδικάσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οριζοντίως και καθέτος. Τέλος. Όμως, είχαμε πει τότε, παιδιά, βεβαίως καταδικάστε, βάλτε όμως το τέλος της ανακοίνωσης μια υπόμνηση ότι αντίστοιχη εισβολή έκανε η Τουρκία στην Κύπρο και συνεχίζει να κατέχει μια παράνομη εισβολή όπως χαρακτηρίστηκε από Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τα λοιπά. Και η δε Τουρκία χαρακτηρίστηκε δύναμη κατοχής, χώρα, κατοχική χώρα το 1984 με την ίδρυση του ψευδοκράτους. Πέστε κάτι, τι φοβάστε? Δεν είπαν τίποτα. Δεν είπαν τίποτα και σήμερα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που καταδίκασε και στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και δεν έβαλε μια γραμμή από κάτω. Και καλούμε τη διεθνή κοινότητα που καταδικάζει τη ρωσική εισβολή και στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας να πράξει κατελάχιστον το ίδιο και να σταθεί στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας το 37% του εδάφους της, της οποίας το 37% το έδαφος είναι υπό την κατοχή της Τουρκίας. Κάντε το! Για πότε αυτή η χρυσή ευκαιρία, τι περιμένετε? Εν πάση περιπτώσει, είχαμε λοιπόν την εισβολή 24 Φεβρουαρίου του 2022. Θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε μία αναδρομή. Να δούμε τι έγινε. Καταρχάς, ποια είναι η Ουκρανία, ποιοι είναι οι Ουκρανοί, πώς προέκυψε αυτή η εισβολή και να δούμε και τις βασικές, θα έλεγα, τις κορυφαίες στιγμές, τα κομβικά σημεία αυτού του πολέμου, αυτά τα δύο χρόνια. Τι έγινε αυτά τα δύο χρόνια και τι προοπτικές διαγράφονται, για να ξέρουμε πού είμαστε και τι είναι πιθανό να συμβεί. Λοιπόν, για να δούμε, κράτησα, έκατσα, μελέτησα, κράτησα ορισμένες σημειώσεις, θα μου επιτρέψετε να βλέπω πότε. Καταρχάς, οι Ουκρανοί είναι ένας λαός. Η λέξη Ουκρανία κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από τη λέξη άκρα. Είναι δηλαδή
οι Ρώσοι των άκρων, κάτι σαν τους ακρίτες που είχαμε εμείς στο Βυζάντιο. Από εκεί πιθανόν βγαίνει και το Ουκρανία. Οι ακραίοι Ρώσοι δηλαδή. Ονομαζόντουσαν Ρουθ, είναι Σλάβοι, έχουμε σλαβικούς λαούς, έχουμε τους Ρώσους, τους Πολωνούς, τους Ουκρανούς και στη συνέχεια πάμε τους Σέρβους, τους Σκοπιανούς. Οι Βούλγαροι δεν είναι Σλάβοι, μιλούν σλαβική γλώσσα, αλλά αυτή είναι πετσενή, είναι άλλη ιστορία. Αυτά για την γειτονιά μας. Δεν ξέρω για τους Σλοβάκους τώρα, δεν πρόλαβα να διαβάσω, αν είναι και αυτοί Σλάβοι. Και σλαβικής καταγωγής δεν ξέρω αν είναι και οι Κροάτες και οι Σλοβαίνοι, οι οποίοι μιλούν την σερβοκροατική γλώσσα, αλλά δεν είμαι σε θέση να σας πω. Έχει σημασία όμως. Οι Ουκρανοί λοιπόν, που Ουκρανοί ονομάστηκε τον 20ο αιώνα, ονομαζόντουσαν Ρουθίνοι, Μικρορώσοι και Κοζάκοι. Το, δεν ξέρω γιατί λεγόταν Μικρορώσοι, οι άλλοι λέγονται Λευκορώσοι. Να σας πω την αλήθεια, ούτε και αυτό κατάλαβα, τι θα πει Λευκορώσοι. Και άλλοι Ρώσοι λευκοί είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, αυτά θέλει κάποιος ρωσολόγος να μας, που να ξέρει σε βάθος την ιστορία για να μας διαφωτίσει. Και Κοζάκι. Θυμάμαι ότι στην Εύελπης νομίζω διάβασα τον Ταράς Μπούλμπα. Ένα βιβλίο του Γκόγκολ αν δεν κάνω λάθος, τεράστιος συγγραφέας. Νομίζω οι πεθαμένες ψυχές είναι κατά την άποψή μου δικό του είναι. Πάσε από τόσο, η Κοζάκι. Ο Τάρας Μπούλμπα ήταν μια εμβληματική μορφή, νομίζω έχει γυριστεί και κινηματογραφικό έργο και θυμάμαι ότι οι Κοζάκοι ήταν ένας πολεμικός λαός που πολεμούσε στις όχθες του Δνίπερου ποταμού. Άρα είναι, είπαμε, ένας, η Ουκρανία ένας σλαβικός λαός, έχει τη δική του γλώσσα που είναι σλαβογενής και ονομαζόντουσαν Ρουθίνοι, Μικρορώσοι και Κοζάκοι. Επαναλαμβάνω, να δώσουμε βάση στο ότι είναι ένας πολεμικός λαός, οι Κοζάκοι, γιατί στη συνέχεια έχουμε Κοζάκους και στην περιοχή του Κουμπάν, στη Νότια Ρωσία, που από ό,τι διαβάζω υπάρχουν 3 εκατομμύρια εκρωσισμένοι Ουκρανοί. Στη Ρωσία πιθανόν οι Κοζάκοι να είναι ουκρανικής καταγωγής, οι Κοζάκοι του Κουμπάν. Πάντως, η ζωή αυτών των ανθρώπων ήταν ο πόλεμος και έχει σημασία για να κατανοήσουμε την πολεμική συμπεριφορά των Ουκρανών στα πεδία των μαχών. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Λοιπόν, για πρώτη φορά, καταρχάς έχουμε το είναι ορθόδοξοι χριστιανοί σχεδόν στο 99% με εξαίρεση κάποιους Τατάρους που είναι μουσουλμάνοι και εμφανίζεται νομίζω από το 15ο αιώνα, δεν πρόλαβα, είδα, προσπάθησα να δω για την Ουνία, αλλά είναι ένα τεράστιο ζήτημα, δεν είχα χρόνο. Έχει όμως σημασία και αυτό το ζήτημα της Ουνίας, ακόμα και στο ξέσπασμα του πολέμου. Ουνίτες ποιοι είναι? Είναι ορθόδοξοι χριστιανοί οι οποίοι έχουν το δικό τους, τη δική τους θρησκευτική ιεραρχία, εκκλησιαστική ιεραρχία και μνημονεύουν τον Πάπα αντί για τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Η Εκκλησία στο έδαφος, η Ορθόδοξη Εκκλησία στο έδαφος στο Κίεβο και στο έδαφος της σημερινής Ουκρανίας υπαγόταν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο μέχρι την ίδρυση του Πατριαρχείου της Μόσχας. Το Κίεβο όντως θεωρείται η πατρίδα των Ρώσων, εκεί είδα στον 9ο αιώνα έγινε ένα κράτος των Ρώσ. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε κυρίως στην κεντρική δυτική Ουκρανία έχουμε Ουνίτες, κρατήστε το αυτό. Για πρώτη φορά οι Ουκρανοί έκαναν τη δική τους κρατική οντότητα, επιχείρησαν να κάνουν εν μέσω του Δευτέρου Παγκοσμίου, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μάλιστα συντάχτηκαν με τις κεντρικές δυνάμεις που έχασαν τον πόλεμο και αυτή η περίοδος ταυτίστηκε με την εμφάνιση των Μπολσεβίκων. Τότε λοιπόν και εδώ Ουνία, Μπολσεβίκη και Λευκή. Όταν εμφανίστηκαν οι Μπολσεβίκοι και πήραν την εξουσία το 1917 με την επανάσταση την Οκτωβριανή στην Μόσχα και σε άλλες περιοχές της Ρωσίας, άρχισαν σταδιακά τις προσπάθειες
δια των όπλων να επεκτείνουν την επανάστασή τους. Και εκεί ήρθαν αντιμέτωποι με τους Λευκούς, δηλαδή που ήταν οι περισσότεροι από τη σημερινή Ουκρανία, οι οποίοι είχαν συνασπιστεί με τους Γάλλους και τους Άγγλους, που αφού είχαν νικήσει τους, τις κεντρικές δυνάμεις, τη Γερμανία βασικά, την Αυστρία κτλ., έστειλαν, εξεστράτευσαν στην μεσημβρινή Ρωσία, που είναι, αν δείτε τα εγχειρίδια ιστορίας ή και τις διαταγές, η εκστρατεία δεν ήταν εκστρατεία στην Κρυμαία ούτε στην Οδυσσό. Ήταν στη μεσημβρινή Ρωσία. Η Οδυσσός ήταν Ρωσία μέχρι το τότε και η Κρυμαία το ίδιο. Εκεί λοιπόν εμείς τότε τον Ιανουάριο του 1919, τέλη Οκτωβρίου του 1918 έχουμε τη Συμφωνία Ανακοχής του Μούδρου, όπου η Οθωμανική Αυτοκρατορία σήκωσε τα χέρια ψηλά πάνω σε ένα αγγλικό θωρυκτό στο λιμάνι του Μούδρου. Υπέγραψε την ανακοχή και τι υπέγραψε? Τη διάλυση των στρατιών των Οθωμανικών, τη διάλυση του πολεμικού ναυτικού, και δέχθηκε η Κωνσταντινούπολη υπό διεθνή έλεγχο και στρατεύματα σε όλη την επικράτειά της. Εκεί λοιπόν και το 1900, Οκτώβριο του 18, Ιανουάριο του 19, του 1919, ξεκινάει το συνέδριο των Παρισίων, όπου εκεί μαγείρεψαν, πήραν τις κουτάλες οι διπλωμάτες των νικητών και μαγείρεψαν 5 συμφωνίες. Η μία με τη Γερμανία, η άλλη με την Αυστρία, η άλλη με την Ουγγαρία, η άλλη με τη Βουλγαρία και η τελευταία των Σευρών με την Τουρκία. Ενώ λοιπόν ήταν σε εξέλιξη το συνέδριο των Παρισίων, οι σύμμαχοι, η Ελλάδα μπήκε αργά στον πόλεμο, στο ΣΚΡΑ και τα λοιπά, λόγω του εθνικού διχασμού, οι σύμμαχοι μας είπαν, κοιτάξτε, εξαιτίας σας δεν χάσαμε τον πόλεμο στα Δαρδανέλια, που θα ήταν διαφορετικός ο κόσμος σήμερα, επειδή δεν ήρθατε μαζί μας, είπαν οι Άγγλοι, γι' αυτό τώρα μπήκατε αργά στον πόλεμο, γι' αυτό τώρα στείλτε στρατό στη μεσημβρινή Ρωσία να πολεμήσουμε τους Μπολσεβίκους. Και έτσι ο Βενιζέλος αποφάσισε να στείλει ένα σώμα στρατού, το καλύτερο σώμα στρατού που είχαμε, και ναυτικό, το στείλαμε στην εκστρατεία της μεσημβρινής Ρωσίας εναντίον των Μπολσεβίκων. Εκεί λοιπόν έγιναν διάφορα, πλακωθήκαμε και με τους Γάλλους, εξευτελιστήκαμε, υποστήκαμε πολλά, ακριβώς επειδή στείλαμε αυτή η περιοχή της μεσημβρινής Ρωσίας, είναι η περιοχή η οποία χρηματοδότησε, επειδή φιλοξενούσε τεράστιους πληθυσμούς ελληνικούς με πολλά λεφτά, δεν λέω τεράστιους, μεγάλους πληθυσμούς ελληνικούς με πολλά λεφτά, αυτές οι περιοχές που ακούμε τώρα στον πόλεμο, Οδυσσός, Χερσόνα, Μικολάγεφ, Μελιτόπολη, Μαριούπολη, αλλά ειδικά οι πρώτες, που εκεί υπήρχε και οικονομική ανάπτυξη, είχαμε προξενείο και στην Οδυσσό, είχαμε και στη Ζαπορίζια, στην Χερσόνα, στη Μελιτόπολη. Αυτοί λοιπόν χρηματοδότησαν την Ελληνική Επανάσταση το 1821. Εκεί όταν στείλαμε στρατό, κατέσφαξαν τους προύχοντες Έλληνες οι Μπολσεβίκοι εν μια ανοιχτή, νομίζω πάνω από 1.800-2.000 άτομα. Επαναλαμβάνω, τους προύχοντες. Δηλαδή με την επιλογή της Αθήνας την πλήρωσε ο εξωελλαδικός ελληνισμός, τα έχουμε πει αυτά. Τότε λοιπόν το γεγονός ότι οι Λευκοί, που ήταν πολίτες της Αρικής Ρωσίας, στις σημερινές Ουκρανίας, που αντιτάχθηκαν στους Μπολσεβίκους, έγιναν μάχες, είχαμε νεκρούς. Τελικώς απέτυχε η εκστρατεία στη μεσημβρινή Ρωσία, γυρίσαμε πίσω κακήν κακός, έφυγαν και οι Γάλλοι, έφυγαν όλοι και εγκατέστησαν την εξουσία και την κυριαρχία τους οι Μπολσεβίκοι σε ολόκληρη, όχι τη σημερινή Ουκρανία, σε μέρος, γιατί κάποια τμήματα της Ουκρανίας προστέθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από το Στάλιν. Εκεί λοιπόν και σε αυτό, στο γεγονός ότι Ουνία και Λευκοί κατοικούν στην Ουκρανία, δημιούργησε μία αντιπαλότητα και στη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης. Είπαμε το 1922 με απόφαση του Ανώτατου Σοβιέτ της Ουκρανίας εντάχθηκε η Ουκρανία στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών τότε, αλλά υπήρχε μία καχυποψία και των κατοίκων της Δυτικής Ουκρανίας αλλά απέναντι στους Ρώσους, που ήταν η κυρίαρχη ομάδα
στη Σοβιετική Ένωση, δεν ήταν όλοι, εντάξει, ο Στάλιν ήταν γεωργιανός για παράδειγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει η Μόσχα, η ρωσική νοοτροπία, άρα και η Μόσχα ήταν καχύποπτη, να το πω καλύτερα, η Μόσχα ήταν καχύποπτη στους Ουκρανούς της Δυτικής Ουκρανίας, αλλά και κάτι και της Δυτικής Ουκρανίας ήταν και αυτοί καχύποπτοι, δεν τους ήθελαν. Αυτή η κατάσταση πήρε άλλες διαστάσεις στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε τον Μπαντέρα, ένας ναζί που όμως στράφηκε και εναντίον των Σοβιετικών, κάποιοι λένε στράφηκε και εναντίον των Γερμανών που μπήκαν στην περιοχή, κατέλαβαν την περιοχή. Εκεί λοιπόν μετά συντάχτηκαν οι παλιοί Λευκοί με τους Ναζί και έφτασαν, πολέμησαν εναντίον των κομμουνιστών, των Σοβιετικών. Άρα γράψτε άλλη μία αιτία, Ουνία, Λευκή, και κάποιοι συντάχθηκαν με τους Ναζί και πολέμησαν εναντίον των Σοβιετικών. Άλλη μία αιτία λοιπόν. Φτάνουμε τώρα στα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Στάλιν εξορμά από τα εδάφη της Ουκρανίας, καταλαμβάνει την Πολωνία με το σύμφωνο Μολότοπ-Ρίμπερτοπ. Με το τέλος του πολέμου βρίσκεται η Ρωσία στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτό πληρώνει σήμερα η Μόσχα. Το γεγονός ότι ο Στάλιν έφτασε στην καρδιά της Ευρώπης, γιατί την επόμενη και προσάρτησε τις χώρες της Βαλτικής, προσάρτησε εδάφη της Πολωνίας στην Ουκρανία, και αυτή η κατάσταση, το ότι ήρθαν Πολωνοί δηλαδή, κάτοικοι περιοχών στο Λβόβ δηλαδή, αλλά και ένα μέρος νομίζω και της Ρουμανίας, ρουμανίζοντες εκεί στην βορειοδυτικά της Οδυσσού και εκεί, μια περιοχή και μια περιοχή της Ουγγαρίας, αλλά το γεγονός ότι άνθρωποι που κατοικούνταν σε ένα άλλο κράτος προστέθηκαν από τον Στάλιν τα εδάφη και οι κάτοικοι τους, το Λβόβ, στην Ουκρανία, αυτό ήταν άλλος ένας λόγος αντιπαλότητας μεταξύ των λοιπών Σοβιετικών και των κατοίκων αυτών των περιοχών. Ουνίτες, Λευκοί, συνεργάτες των Ναζί και Πολωνοί που ή πολίτες που ήταν για χρόνια στην Πολωνία και μετά οι περιοχές τους προστέθηκαν στην Ουκρανία. Έχω μαρτυρίες. Ακόμα και στα τελευταία χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης μου έχουν πει άνθρωποι που πήγαιναν με το γυμνάσιο τους ταξίδι στο Λβόβ και η αστυνομία τους απαγόρευε να βγουν έξω από τα ξενοδοχεία τους. Κάναν και αυτοί εκπαιδευτικά ταξίδια. Πηγαίναμε συνοδεία αστυνομίας με τα λεωφορεία, λέει, στα μουσεία και τίποτα άλλο. Λέω γιατί. Διότι φοβόμαστε να μην μας επιτεθούν. Άρα οι ρίζες της σημερινής σύγκρουσης είναι στις τέσσερις βασικές αιτίες που σας είπα, με βάση αυτά που μπόρεσα να διαβάσω. Δεν είμαι ρωσολόγος ούτε σοβιετολόγος. Έτσι, να λέω ξεκάθαρα τα πράγματα, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να τα ξέρουν καλύτερα. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι προσπαθώ τα στοιχεία που συλλέγω να μην είναι πειραγμένα, να μην είναι άποψη του ενός και του άλλου δηλαδή, και να μην τα εντάσσω σε οποιαδήποτε ιδεολειψία. Έτσι, ξεκάθαρα. Πάμε λοιπόν, φτάνουμε σε αυτά, φτάνουμε στο 1954, για να δούμε. Ναι, οπότε εορτάζονται τα 400 χρόνια της ένωσης, της επέκτασης της Τσαρικής Ρωσίας στα εδάφη της σημερινής Ουκρανίας. Να πούμε της ένωσης Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν υπήρχε Ουκρανία, της ένωσης της Ρωσίας με τα εδάφη της σημερινής Ουκρανίας και το λαό, τους πολίτες που κατοικούν εκεί. Εκεί λοιπόν τότε ο Χρουστσόφ αποφασίζει να δωρήσει την Κρυμαία στην Ουκρανία. Ένας από τους λόγους που πιστεύω που έγιναν όλα αυτά είναι ο εξής. Ακριβώς επειδή είτε δηλαδή οι περιοχές ανατολικά του Δνίπερου σε μεγάλο βαθμό κατοικούνται όχι από ρωσόφωνους, μη λέμε τώρα ό,τι θέλουμε, από Ρώσους.
Αν και εκεί τώρα τι, ποιο είναι Ρώσος, ξαδέρφια είναι Ρώσοι και Ουκρανοί, αλλά πάση περιπτώσει αυτοί μιλούν ρωσικά και λένε ότι είμαι Ρώσοι. Είμαστε Ρώσοι, δεν είμαστε Ρωσόφωνοι. Αυτή λοιπόν, το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκαν αυτές οι περιοχές στο κράτος της Ουκρανίας και βάλαν και την Κρυμαία, εκτίμηση κάνω, δεν έχω πληροφορίες, αλλά επειδή ξέρω πώς δρούσαν οι Σοβιετικοί και σε άλλες περιοχές, έγιναν, συμπεριλήφθηκαν αυτές οι περιοχές στην Ουκρανία για να υπάρχει μια ισορροπία, για να μην είναι η συντριπτική πλειονότητα, η παλή λευκή, ή οι αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Ναζί ή την Παντερική, οπότε να υπάρχει μια ισορροπία και να μπορεί η Μόσχα, η Σοβιετική Μόσχα, δια αυτής της ισορροπίας να ελέγχει την κατάσταση στην Ουκρανία. Εκτίμηση κάνουμε. Πάντως, η Ουκρανία, η Κρυμαία δωρήθηκε στην Ουκρανία. Δεν ξέρω αν υπήρχαν άλλα σχέδια. Να θυμίσω πάντως ότι είχαμε κρυμαϊκούς πολέμους. Η Κρυμαία έχει μεγαλύτερη σημασία από το έδαφος της Ουκρανίας για τους δυτικούς. Γεωστρατηγικά. Γιατί η Κρυμαία, αν δείτε την Κρυμαία, είναι σαν ένα χέρι που μπαίνει μέσα στον Εύξεινο Πόντο. Η Ρωσία, θα δούμε μετά πώς ξαναπήρε την Κρυμαία, η Ρωσία χωρίς την Κρυμαία έχει μία ακτή, νομίζω τώρα 290-300 χιλιόμετρα, δεν θυμάμαι πόσα είναι, που ξεκινούν από το Παντικάπιον, το Κέρτς, και φτάνουν μέχρι το Σότσι, τα σύνορα με την Αμπχαζία. Και η επέκταση μέχρι την μέση γραμμή στον Εύξεινο Πόντο, αυτή είναι και η ΑΟΣ της, τα ύδατά της δηλαδή. Με την Κρυμαία, η Κρυμαία επειδή βγαίνει σαν χέρι, είπαμε, μέσα στον Εύξεινο Πόντο, νομίζω υπερδιπλασιάζεται η θαλάσσια περιοχή και η ΑΟΣ, αν δεχθούμε, ή τέλος πάντων λέει ότι είναι δικιά της, την προσάρτησε η Ρωσία. Αν δεχθούμε λοιπόν αυτά που λέει η Ρωσία, ελέγχει ολόκληρο το μισό Εύξεινο Πόντο. Και αν βάλουμε και τις ακτές της Αμπχαζίας που ανεξαρτοποιήθηκε και κάνει και μια ναυτική βάση τώρα εκεί νομίζω η Ρωσία, τότε ναι, έχει τη μισή, και αν πάρει και την Γεωργία, γιατί εκεί γίνεται άλλη μάχη. Η μάχη δεν γίνεται μόνο στην Ουκρανία, και από τη Δύση, και στη Γεωργία γίνεται, τότε η Ρωσία ελέγχει το μισό Εύξεινο Πόντο. Και ένας σημαντικός λόγος που γίνεται αυτός ο πόλεμος είναι να πάρουν πίσω την Κρυμαία. Άγγλοι, είναι η γεωπολιτική της Αγγλίας αυτής, αλλά και οι Αγγλοσάξονες και οι Ολλανδοί εκεί έχουν κάνει και κάποιες διελεύσεις από τα χωρικά ύδατα της Κρυμαίας για να αποδείξουν ότι δεν αποδέχονται την... Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και αυτή την κατάσταση, δίνουν και την Κρυμαία το 1954 και φτάνουμε στην ημερομηνία της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης. Τότε το ανώτατο Σοβιέτ της Ουκρανίας αποφασίζει, για να δω και τις ημερομηνίες, την ανεξαρτησία. Λοιπόν, 24 Αυγούστου του 1991 το ανώτατο Σοβιέτ αποφασίζει την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, το Δεκέμβρη γίνεται δημοψήφισμα και φυσικά ο λαός αποφασίζει η Ουκρανία να αποτελέσει ανεξάρτητη χώρα, ένα κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μέχρι τη διάρκεια του κάθισα και μελέτησα όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, είτε προεδρικές είτε βουλευτικές εκλογές, από το 1991 μέχρι τώρα. Εκεί μπορεί να δει όποιος μελετήσει, αν ψάξετε βρείτε προεδρικές εκλογές, σας βγάζει το χάρτη τι ψήφισε κάθε περιφέρεια. Να δείτε ποιοι ήταν πιο κοντά στη Μόσχα και αυτοί που ήταν πιο κοντά στη Μόσχα τι ψήφους έπαιρναν από τις περιοχές που διεκδικεί τώρα η Ρωσία. Εκεί είναι ένας σχετικά ασφαλής τρόπος να δούμε τι αισθάνονται και τι νιώθουν, είπα σχετικά ασφαλής, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών. Για παράδειγμα, το Ντονμπάς, δηλαδή Λουκάνσκ και Ντονέτσκ, 95% ψήφισαν ρωσόφωνος πρόεδρος. Κάτι δείχνει. Η Μαριούπολη 75%, η Οδυσσός 80%. Δείτε, αυτά θα καταλάβουμε, μπορούμε να καταλάβουμε, είπα, με σχετική, δεν είναι απόλυτο αυτό, είναι με σχετική ακρίβεια μπορούμε να προσεγγίσουμε το θέμα.
Η δεκαετία του 90, λοιπόν, 1991-2000, για να δω πότε έγινε η πρώτη τέτοια, μέχρι το 2004, οι πρόεδροι της Ουκρανίας είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο, και προς τη Ρωσία και προς την Ευρώπη. Το 2004, ένας συνεργάτης του Κούτσμα, του προηγούμενου προέδρου δηλαδή, ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς, εκλέγεται πρόεδρος. Εκλογές του 2004. Εκλέγεται πρόεδρος και επειδή αυτός ήταν δηλωμένος ρωσόφιλος, ίσως και Ρώσος στην καταγωγή, δεν ξέρω, πάντως δηλωμένος ρωσόφιλος, τότε αντιδρούν διάφορα κόμματα, αλλά και ομάδες, πολίτες, δηλαδή έρχονται στην επιφάνεια αυτά που είπαμε. Ουνία, η Λευκή, η φιλοναζί των Γερμανών με τις δυνάμεις κατοχής που συντάχθηκαν, οι μπαντερικοί, ακροδεξιοί, εθνικιστές, αρχίζουν να αντιδρούν, λέει, γιατί να πάμε με τη Ρωσία ή γιατί να μας κυβερνήσει ένας. Και τότε είναι η Πορτοκαλή Επανάσταση, θυμάστε, 2004, είναι η Πορτοκαλή Επανάσταση. Τότε λοιπόν αναγκάζεται να τον Ποροσέγκο να δεχθεί επανάληψη του δεύτερου γύρου των εκλογών, με το αιτιολογικό ότι στις ρωσόφωνες περιοχές, στις περιοχές που κατοικούν Ρώσοι δηλαδή, ότι έγινε βία κενοθεία. Όντως γίνονται εκλογές και τότε ποιος εκλέγεται? Ο Γιούσενκο. Είναι και η Γιούλια Τιμοσέγκο τότε στο παιχνίδι. Τι έκαναν, την Πορτοκαλή Επανάσταση. Το Γιούσενκο το θυμάστε? Ήταν αυτός που κάποια στιγμή ο άνθρωπος ξύπνησε και είδε το πρόσωπό του με σπηριά. Τον δηλητηρίασαν, ξέρετε ποιο, δεν ήμουν εκεί. Εκτιμώ ότι το έκαναν οι Ρώσοι για να τον τιμωρήσουν. Για να δούμε πώς φτάσαμε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυβερνάει ο Γιούσενκο στις εκλογές του 2010. Ο Γιανουκόβιτς παίρνει την εκδίκησή του. Εκλέγεται πάλι. Και αυτή τη φορά κυβερνά. Το έχω ξαναπεί. Πριν τον πόλεμο, το 2014, και δεν μ' αρέσει τώρα να λέω, α, εγώ που τα έλεγα, γιατί και λάθος εκτιμήσεις κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε ούτε μάγοι, ούτε μάντης. Αλλά είχα πει πριν τον πόλεμο, από το 2014, η λύση στο ουκρανικό πρόβλημα είναι να μπει η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σταματήσει το ΝΑΤΟ και οι Αγγλοσάξονες τα παιχνίδια μέσα στην κοινωνία της Ουκρανίας, άρα να πάρει έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό η Ουκρανία, να μπουν, επειδή είναι 55 εκατομμύρια πόσο ήταν, δικαιούται καμιά πενηνταριά και ίσως και 60 ευρωβουλευτές, να βάλουν και οι Ρώσοι, από τους Ρώσους της Ουκρανίας κάνει δεκαριά βουλευτές, ευρωβουλευτές στο κοινοβούλιο, άρα να εξασφαλιστούν και τα δικαιώματα των Ρώσων που άρχισαν οι Ναζί, οι παλιοί, οι παντερικοί, οι εθνικιστές, τα όργανα των δυτικών άρχισαν την επιχείρηση απορωσοποίησης σε επόμενη φάση των Ρώσων. Δηλαδή απαγόρευση της ρωσικής γλώσσας και τα λοιπά. Όχι απαγόρευση, δεν ήταν στα μαθήματα, δεν τους απαγόρευαν να μιλάνε. Εκεί λοιπόν είπα ότι αυτό θα διασφαλίσει και τα δικαιώματα των Ρώσων της Ουκρανίας. Η Ουκρανία πια θα μπορεί να πατάει σε δύο βάρκες με ασφάλεια στην Ευρώπη και να συνεχίσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία, να μην μπει στο ΝΑΤΟ, η Ρωσία να αποκτήσει και 10 βουλευτές Ουκρανούς πολίτες, αλλά που θα μπορούν να μπει δηλαδή από ένα μικρό παράθυρο και αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Πάντως πόλεμο δεν θα είχαμε, εάν δεν επέμεναν να γίνουν όλα αυτά και να τη βάλουν στο ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, τι κάνει ο Γιανουκόβιτς? Κάνει ένα λάθος επειδή πιέστηκε από τη Ρωσία. Το 2013 αρνείται να υπογράψει τη Συμφωνία Σύνδεσης της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δω λίγο τι πώς ακριβώς είναι, για να μην κάνω και κανένα λάθος. Ναι, της Συνθήκης Σύνδεσης, δηλαδή να γίνει κράτος που υποψήφιο προς ένταξη χώρα. Αρνείται λοιπόν, πιθανόν πιεζόμενος από τη Ρωσία, και τότε άρχισαν οι φιλοευρωπαϊκοί κύκλοι, έδωσε και την ευκαιρία στους άλλους που οργάνωναν οι ξένες μυστικές υπηρεσίες, επαναλαμβάνω,
τα γεγονότα του Euromaidan που άρχισαν, αυτά γίνονται το 2003 το Δεκέμβρη νομίζω, μετά άρχισαν οι ανακατοσούρες από το Γενάρη, κορυφώθηκαν πάλι Φλεβάρι, 20 Φλεβάρι μου φαίνεται κορυφώθηκαν και αναγκάστηκε ο Γιανουκόβιτς να την κάνει προς Μόσχα. Εκεί λοιπόν όλοι αυτοί που διαδήλωναν δεν ήταν χρηματοδοτούμενοι και οργανωμένοι από ξένη χώρα, αλλά έχουν γραφτεί αυτά, έχουν και τα ποσά που δόθηκαν, δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν για να οργανωθούν τα γεγονότα του Euromaidan. Ασφαλώς ήταν και άνθρωποι οι οποίοι δεν γουστάραν τη Ρωσία, δεν ήθελαν Ευρώπη. Αυτοί ήταν άνθρωποι, πολίτες που είχαν κάτι δικαίωμα να διαδηλώσουν. Αλλά είχαμε προβοκάτσιες. Μία τέτοια προβοκάτσια έγινε στην Οδυσσό που νομίζω κάπου στο γραφείο των συνδικάτων έκαψαν οι νεοναζί ή τέλος πάντων οι προβοκάτορες, ήταν με 50-60 άτομα, εντάξει, πολίτες. Πάντως εκεί ο Γιανουκόβιτς έχασε τον έλεγχο της ιστορίας. Επαναλαμβάνω, υπήρχαν οργανωμένοι άνθρωποι από ξένες υπηρεσίες και ξέρουμε και πρόσωπα και πράγματα, έτσι, εντάξει, αφήστε τώρα. Και φτάσαμε στο σημείο να χρησιμοποιηθεί βία, κλασική συνταγή, να χρησιμοποιηθεί βία και μετά από αυτό να έχουμε 98 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και ο Γιανουκόβιτς ελικόπτερο πλάκες χρυσού στη Μόσχα, όπου πήρε πολιτικό άσυλο και έκτοτε θεωρεί τον εαυτό του ως τον νόμιμο πρόεδρο της εκλεγμένος που τον ανέτρεψαν παράνομα. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο έγινε τότε. 18-20 Φεβρουαρίου κορυφώθηκαν τα γεγονότα, είπαμε. 22 Φεβρουαρίου έφυγε για Μόσχα με ελικόπτερο, αεροπλάνο, δεν ξέρω τι έφυγε. Πάντως, 24 Φεβρουαρίου, 8 χρόνια μετά, έγινε η εισβολή. Τότε, όταν έφυγε ο Γιανουκόβιτς, είχαμε μία κυβέρνηση συνεργασίας, προέκυψε μια κυβέρνηση συνεργασίας, στην οποία συμμετείχε και ο Σβόμποτα, ο ηγέτης ενός ακροδεξιού με χαρακτηριστικά νεοναζί κόμματος. Από τότε άρχισε να φαίνεται η εμπλοκή, να πούμε γιατί. Γιατί στρατολογούν οι ξένοι νεοναζί και δεν στρατολογούν, εννοώ για τέτοιες δουλειές, γιατί στρατολογούν από όλους τους χώρους, για τέτοιες δουλειές. Γιατί έχουν τέτοια δομή ιεραρχικοί, ακούν πάντα τον αρχηγό, άρα είναι εύκολα διαχειρίσιμοι και μπορείς να του κατευθύνεις εύκολα να σου κάνουν τη δουλειά. Έτσι. Άρα συμμετέχει και αυτός, τότε έχουμε κάποιες αντιδράσεις, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, μέχρι που γίνονται εκλογές και ποιος εκλέγεται, Ποροσέγκο. Εκλογές έγιναν στις... Έγιναν το Μάιο του 2014 και ανέλαβε ο Ποροσέγκο. Εν τω μεταξύ, είπαμε 22 Φεβρουαρίου την έκανε ο Ποροσέγκο, ο Γιανουκόβιτς για τη Μόσχα. Στη 1 Μαρτίου το Ρωσικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την αποστολή στρατευμάτων στην Κρυμαία και τις 16 Μαρτίου του 2014 το τοπικό κοινοβούλιο, η Κρυμαία είχε, ήταν αυτόνομη περιοχή, είχε το δικό της κοινοβούλιο. Το τοπικό κοινοβούλιο ανακήρυξε την διεξαγωγή δημοψηφίσματος, το οποίο 16 Μαρτίου έγινε το δημοψήφισμα, το 97% του πληθυσμού ψήφισε την ένωση της Κρυμαίας με την Ρωσία και τότε και δύο άλλες περιοχές, αυτές που είπα, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, και αυτές ανακήρυξαν την ανεξαρτησία τους, αυτοανακηρύχθηκαν σε λαϊκές δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ και την πρόθεσή τους να ενωθούν με την Ρωσία. Το Μάη είπαμε έρχεται ο Γιανουκόβιτς, γίνεται ο νέος πρόεδρος της Ρωσίας, ένας άνθρωπος ο οποίος το Ντονέτσκ ανακήρυξε την ανεξαρτησία του στις 7 Απριλίου του 2014 και το Λουγκάνσκ στις 27 Απριλίου του 2014. Φτάνουμε εντωμεταξύ εκεί όταν τακτικός ή φανερός στρατός ρωσικός δεν μπήκε σε αυτές τις δύο περιοχές. Προφανώς μπήκαν
των ειδικών επιχειρήσεων άνθρωποι του Ορθοδόξου Πολέμου οργάνωσαν τους αυτονομιστές από τις δύο αυτόνομες περιοχές, τους δώσαν φαίνεται και όπλα και πυρομαχικά και ό,τι άλλο, και εκεί άρχισαν και συγκρούσεις. Ο τακτικός στρατός, ο Ουκρανικός, πήγε για να καταλάβει τις περιοχές, συνάντησε αντίσταση, βόμβες, πυροβολισμοί. Είχαμε έναν κανονικό πόλεμο. Και γι' αυτό έχουμε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2000, να δούμε 14, έχουμε κατάπαυση του πυρός, τότε που Ρωσία, Ουκρανία και ο ΑΣΕ, με την μεσολάβηση της ηγεσίας της Γερμανίας και της Γαλλίας, υπογράφουν την πρώτη συμφωνία του Μίνσκ, κατάπαυση του πυρός, η οποία προέβλεπε και κάποια άλλα πράγματα. Δεν έχει σημασία, πάντως δεν την αναγνώρισαν οι επικεφαλείς, οι πρόεδροι των αυτοανακηρυχθησών λαϊκών δημοκρατιών, του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, άρα δεν είχαμε εκεχηρία, συνεχίστηκαν οι συγκρούσεις για να φτάσουμε στις 15 Φεβρουαρίου του 2015 να υπογραφεί η συμφωνία Μίνσκ 2, την οποία υπογράφουν ο Πούτιν, ο Ποροσέγκο, η Μέρκελ, ο Ολάν της Γαλλίας, τη συνυπέγραψε ο Κούτσμα, ο πρώην πρόεδρος που παρέδωσε στον Γιούσενκο τότε, ο πρέσβης της Ρωσίας στο Κίεβο, ο ΑΣΕ και οι ηγέτες της πολιτοφυλακής των δύο αυτοανακηρυχθησών λαϊκών δημοκρατιών. Προβλεπόταν διάφορα πράγματα, 12 σημεία άρθρα είχε, προβλεπόταν και τοπικές εκλογές που θα αποκτούσαν την αυτονομία τους. Αυτές οι εκλογές δεν έγιναν ποτέ, γιατί δεν το επέτρεψα. Στην ουσία δεν ίσχυσαν οι συνθήκες του Μίνσκ. Αργότερα ομολόγησε και η Μέρκελ και ο Ολάν ότι εμείς, λέει, υπογράψαμε αυτές τις συμφωνίες για να δώσουμε τον χρόνο στην Ουκρανία να οργανώσει τις ένοπλες δυνάμεις της για να ανακαταλάβει τις περιοχές που είχαν αυτό. Και αυτό είναι και ένα επιχείρημα που επικαλούνται οι Ρώσοι για την επιχείρηση που έκαναν. Ότι εσείς μας ξεγελάσατε, υπογράψατε αυτή τη συμφωνία κτλ. Τέλος πάντων, αυτές είναι σε γενικές γραμμές συμφωνίες του Μίνσκ. Πάμε λοιπόν στο 2019. Το 2019 έχουμε ξανά εκλογές. Ποροσέγκο και Ζελένσκι στο δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο εκλέγεται πανηγυρικά ο Ζελένσκι. Και φτάνουμε ιδιαίτερα επί Ζελένσκι. Καταρχάς έχουμε οργάνωση νεοναζιστικών ένοπλων ομάδων, οργανώνονται νεοναζιστικές ένοπλες ομάδες και στην γραμμή αντιπαράθεσης Ουκρανίας και των δύο αυτοανακηρυχθησών λαϊκών δημοκρατιών, όπως ονομάζονται, αλλά και κοντά στη Μαριούπολη, γιατί είχαν φτάσει πολύ κοντά στη Μαριούπολη και στις περιοχές με τα ελληνικά χωριά, πολύ κοντά. Εκεί λοιπόν έγινε και το τάγμα Αζόφ. Μπορεί ο καθένας, για να μην λέω τίποτα εγώ, ψάξτε και στο YouTube, ψάξτε και αλλού, να δείτε τη σχέση αυτών των ομάδων με ανθρώπους της Γερουσίας, του Αμερικανικού Κογκρέσου, την οργάνωση, πήγαν υψηλόβαθμοι και τους επισκέφτηκαν και πώς μιλούσαν όλοι αυτοί, και ακόμα και στον ίδιο τον Ζελένσκι όταν πήγαινε ως πρόεδρος εκεί. Αυτοί έκαναν κουμάντο στην ουσία. Εν πάση περιπτώσει, επί Ζελένσκι γίνεται προσπάθεια απορωσοποίησης της Ουκρανίας. Αυτό τεντώνει ακόμα περισσότερο το σκηνί. Από την Αυντέευκα, την πόλη που κατέλαβαν πριν από λίγες μέρες οι Ρώσοι, που είναι προέκταση του πολυοδομικού σχεδιασμού συγκροτήματος του Ντονέτσκ, από εκεί, από το 2014 μέχρι την εισβολή, είχαμε συνεχώς βομβαρδισμούς. Ο ΑΣΕ έχει καταγράψει το ποιος παραβίαζε την εκεχηρία, ποιος έκανε εγκλήματα πολέμου, δεν θέλω να τα πω εγώ, ψάξτε και βρείτε τα. Πάντως φτάσαμε στις 21 Φεβρουαρίου του 2022 η Ρωσία να αναγνωρίσει τις δύο λαϊκές δημοκρατίες. Μέχρι τότε ήταν αυτοανακηρυχθήσεις, δεν τις αναγνώρισε κανένας. Τότε λοιπόν τις αναγνώρισε η Ρωσία κατά τον ίδιο τρόπο που η Τουρκία έχει αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και ετοιμάζεται τώρα να το αναγνωρίσει και το Αζερβαϊτζάν, έτσι μην το ξεχνάτε.
έχουν κάνει οδικό χάρτη από ό,τι διάβασα, αλλά σήμερα δεν προλαβαίνω να πούμε τίποτα από αυτά. Σήμερα αφιερωμένο στην Ουκρανία είναι η εκπομπή. Άρα, 21 Φεβρουαρίου του 2022 αναγνωρίζει τις λαϊκές δημοκρατίες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. Εν τω μεταξύ, ήδη έχει κάνει όλες τις προετοιμασίες, έχει μεταφέρει στρατεύματα, τα έχει προσανατολίσει στην περιοχή. Ήταν τότε που βλέπαμε, όλοι λέγανε ετοιμάζεται η εισβολή. Κάποια στιγμή είπαν ότι βρέθηκε μια λύση. Βγάλαμε όντως, χειροκροτήσαμε, μακάρι να νικήσει η διπλωματία, να μην γίνει εισβολή. Αλλά τρεις μέρες μετά, στις 24 του μηνός, τα ρωσικά στρατόπεδα ξεκίνησαν οι πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο και αλλού, αεροπορικές επιθέσεις, και με το πρώτο φως μπήκαν τα ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία, στα εδάφη της Ουκρανίας, κατέλαβαν περιοχές, έφτασαν σε 2-3 μέρες, πήραν το Τσερνομπίλ, εκείνο το πυρηνικό εργοστάσιο το παλιό, έφτασαν στα προάστια του Κιέβου, κατέλαβαν το Μπερντιάνσκ, μια ναυτική βάση στην Αζοφική, κατέλαβαν τη Μελιτόπολη χωρίς να πέσει μια σφαίρα, κατέλαβαν τη Χερσόνα χωρίς να πέσει μια σφαίρα. Η αντίσταση εμφανίστηκε στην Μαριούπολη όπου ήταν η Αζόφ και φτάσαν κοντά, πήραν το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, φτάσαν κοντά στη Ζαπορίζια, έφτασαν κοντά και στο Νικολάγεφ, πολύ κοντά, το προσπέρασαν μάλιστα, με στόχο, πέρασαν το Δνίπερο με στόχο να κατευθυνθούν στην Οδυσσό. Στην πρώτη φάση λοιπόν φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, η αντίσταση των Ουκρανών ήταν μηδέν. Δηλαδή ούτε στα σύνορα υπήρχαν γραμμές άμυνας, ούτε δυνάμεις. Δεν ξέρω αν ήταν σχεδιασμένο αυτό. Πάντως, όταν οι Ρώσοι μπήκαν σε κατοικημένους τόπους, τότε υπέστησαν απίστευτες απώλειες. Θυμάμαι ότι όταν μπήκαν, ενώ σε περιοχές, όχι που κατοικούνται από πολλούς Ρώσους, αλλά σε άλλες περιοχές, για παράδειγμα στο Χάρκοβο, όταν μπήκαν στο Χάρκοβο, μπήκαν, λες και έκαναν παρέλαση, με μηχανοκίνητες και τεθραγισμένες μονάδες μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Και τότε είχαμε την απογείωση πραγματικά των κυνηγών αρμάτων. Με τα τζάβελιν, αυτά τα αντιαρματικά και άλλα αντιαρματικά, ένας κυνηγός αρμάτων σε μια γωνιά χτύπαγε ένα άρμα. Μετά ένας άλλος χτύπαγε ένα άλλο άρμα, ένα τεθραγισμένο, ένα. Εκεί υπέστησαν τεράστια ζημιά, τεράστιες απώλειες οι Ρώσοι και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Επίσης και σε άλλες περιοχές, όταν πήγαν να πάρουν κατοικημένες περιοχές, πόλεις δηλαδή, εκεί έπαθαν και εκεί, δεν μπόρεσαν να καταλάβουν αρκετές περιοχές. Ενώ συμβαίνουν αυτά λοιπόν, γίνονται κάποιες προσπάθειες για να και στην Λευκορωσία αλλά και στην Κωνσταντινούπολη για να υπογραφεί συμφωνία. Οι Ρώσοι λένε ότι στην Κωνσταντινούπολη υπέγραψαν τη συμφωνία και μετά από παρέμβαση των Άγγλων και των Αμερικανών την πήραν πίσω και μάλιστα λέει για να δείξουν οι Ρώσοι, επαναλαμβάνω τι λένε οι Ρώσοι, έτσι δεν τα πιστεύουμε, τα παραθέτουμε και κάνουμε κρίση. Είπαν ότι εμείς ως ένδειξη καλής θελήσεως αποχωρήσαμε από το Κίεβο και από άλλες περιοχές. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έτσι. Τότε με την Κωνσταντινούπολη και μετά λέει πήραν την υπογραφή τους πίσω. Εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε στον Απρίλιο του 2022, δηλαδή 2 μήνες μετά την εισβολή, φεύγουν από το Κίεβο, φεύγουν και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ουκρανίας οι ρωσικές δυνάμεις. Για να δούμε τώρα, ναι. Φεύγουν από το Κίεβο, είπαμε, και στην Μαριούπολη, οι Ρώσοι συνεχίζουν όμως την πολιορκία της Μαριούπολης, την οποία την καταλαμβάνουν στις 17 Μαΐου του 2022. Άρα, από το Μάη που πήραν τη Μαριούπολη, εκεί υπάρχει μια σχετική στασιμότητα στο μέτωπο και οι Ουκρανοί προετοιμάζουν την αντεπίθεσή τους. Και μάλιστα το έλεγαν, θα αντεπιτεθούμε στη διάρκεια του καλοκαιριού. Αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινούν την αντεπίθεση. Και με την αντεπίθεση κατορθώνουν να ανακαταλάβουν τεράστιες περιοχές από το Χάρκοβο μέχρι το Κουπιάνσκ, εκεί βόρεια. Για να δούμε τι άλλο.
9 Νοεμβρίου οι Ρώσοι αποχωρούν και από τη Χερσόνα, άρα χάνουν το προγεφύρωμα δυτικά του Δνήπερου ποταμού, δεν κατέχουν, δεν είναι πλέον δυτικά του Δνήπερου ποταμού. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι Ρώσοι μπροστά σε αυτή την αντεπίθεση που έχασαν αρκετά εδάφη κάνουν δημοψήφισμα στις 4 περιοχές, μέρος των οποίων έχει καταλάβει και ελέγχει ο ρωσικός στρατός, Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Δηλαδή μπορεί να έφυγαν από την πρωτεύουσα της Χερσόνας, μπορεί να μην έχουν καταλάβει την πρωτεύουσα της Ζαπορίζιας, αλλά έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι το ελέγχουν των δύο αυτών περιφερειών. Αυτές οι περιφέρειες λοιπόν κάνουν δημοψήφισμα. Με το δημοψήφισμα οι κάτοικοι αποφασίζουν, τώρα κανείς δεν ξέρει πώς έγινε το δημοψήφισμα, αποφασίζουν να ενωθούν με τη Ρωσία. Στη συνέχεια υπογράφει διατάγματα. Αυτές οι περιοχές πλέον αποτελούν έδαφος της Ρωσίας, λένε οι Ρώσοι. Πάμε να δούμε λοιπόν, και ενώ φτάνουμε, είπαμε, πήραν την 9 Νοεμβρίου πήραν τη Χερσόνα, και από εκεί και μετά έχουμε την παγίωση του μετόπου. Κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν γράφει κάποιο βιβλίο από τους ανθρώπους που παρακολουθούν επαγγελματικά αυτή την ιστορία, εκεί οι Ουκρανοί έκαναν το μεγάλο λάθος. Στην παγίωση του μετόπου ετοιμάζουν τη δεύτερη αντεπίθεσή τους, αλλά ταυτόχρονα, εκεί έχουν ευθύνες και οι Δυτικοί, δίνουν χρόνο στους Ρώσους να οργανώσουν την άμυνά τους για να αντιμετωπίσουν την Ουκρανική αντεπίθεση και να μην την πατήσουν όπως την πάτησαν την πρώτη φορά. Η Ουκρανική αντεπίθεση, βρισκόμαστε τώρα στο φθινόπωρο, Νοέμβρη πήραν, είπαμε, τη Χερσόνα. Σου λέει θα έρθει Δεκέμβρης, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, το Μάρτι που αρχίζουν να λιώνουν, ξέρω εγώ, άντε το Απρίλιο θα κάνουμε την αντεπίθεσή μας. Αυτό το διάστημα ο Σουροβίκιν, που τότε ήταν επικεφαλής των στρατευμάτων στην Ουκρανία, οργανώνει την άμυνά του διαβλέποντας, και εμείς το λέγαμε, άμα δείτε τα βίντεο θα δείτε, ότι η κύρια προσπάθεια της αντεπίθεσης των Ουκρανών θα είναι στο νότιο μέτωπο, με στόχο να φτάσουν τα ουκρανικά στρατεύματα στην θάλασσα του Αζόφ. Η θάλασσα του Αζόφ ήταν η μεώτης λίμνη της αρχαιότητας. Εκεί υπήρχε το βασίλειο του Κυμαίου Βοσπόρου, ελληνικό βασίλειο με 4 αιώνες ιστορία. Ακούσατε τίποτα σε κανένα μάθημα ιστορίας να μιλούν για εκείνο? Ελληνικό βασίλειο, ελληνιστικό βασίλειο του Κυμαίου Βοσπόρου. 4 αιώνες. Μεώτιδα λίμνη λοιπόν εκείνο λεγόταν. Τα στενά του Κέρτς, Κυμαίριος Βόσπορος. Στόχος λοιπόν ήταν τη εντολή των Δυτικών, βγείτε στην Αζοφική θάλασσα, όπως τη λένε τώρα, αποκόψτε την επικοινωνία της Κρυμαίας, της Σταυρικής Χερσονήσου ή της Σταυρίδος, η Βιέννη Ανταύρης, έτσι. Για να κάνουμε και εμείς Κρυμαία λέμε τώρα, μας πήρε το ποτάμι και εμάς. Αποκόψτε λοιπόν την γεωγραφική συνέχεια και τον άξονα μεταφοράς υλικού, προσωπικού και εφοδιασμού προς την Κρυμαία, και στη συνέχεια η Κρυμαία θα πέσει σαν όριμο φρούτο. Βομβαρδίστε και τη γέφυρα και η Κρυμαία θα πέσει σαν όριμο φρούτο. Γιατί? Λόγω της γεωστρατηγικής αξίας της Κρυμαίας που σας προανέφερα. Εκεί λοιπόν, βλέποντας, διαβλέποντας ο Σουροβίκιν ότι εκείνη η κύρια προσπάθεια, κάνει την περίφημη γραμμή Σουροβίκιν που θα μείνει στην ιστορία. Μπορεί αυτό να του πήραν την εξουσία, τη διοίκηση, μετά τη συμπαιγνία που έκανε με τον της Βάγνερ, τον Πριγκόζεν, αλλά έμεινε στην ιστορία η γραμμή του. Κάνει λοιπόν την αμυντική γραμμή, την αμυντική τοποθεσία την οργανώνει σε 3 γραμμές άμυνας. 3 διαδοχικές γραμμές άμυνας. Με ορίγματα, είπαμε ότι τα ορίγματα νικούν την τεχνική υπεροχή. Το απέδειξε η Χαμάς, το απέδειξαν οι Χούθοι, κρυμμένα τα έχουν τα βλήματά τους που πετάνε, το απέδειξαν και οι Χεσμπολάχ και οι Ιρανοί, όλα τα οπλικά συστήματα στο υπόγειο. Τι να βαρέσεις. Αυτοί λοιπόν έκαναν ορίγματα 3 γραμμές άμυνας, ισχυρά ναρκοπέδια, για να διαβάσω τι έχω κάνει άλλο εδώ, μισό λεπτό. Άρα 3 γραμμές άμυνας, ορίγματα, ισχυρά ναρκοπέδια, ισχυρό πυροβολικό για ανασχετικά περά της επίθεσης του αντιπάλου, επιθετικά ελικόπτερα για τον ίδιο σκοπό και επιθετικά ντρόν. Αυτό ήταν το δόγμα άμυνας των Ρώσων.
Πήγα λοιπόν με 14 ταξιαρχίες νομίζω, περίπου 35.000, με 12 ταξιαρχίες, αλλά 12 ταξιαρχίες GG όπως λένε στις Σέρες, εκεί βρίσκομαι τώρα. Δηλαδή με καινούριο οπλικό συστήματα, με ξεκούραστους εκπαιδευμένους στρατιώτες. Να πούμε ότι η αντεπίθεση των Ουκρανών ξεκίνησε στις 4 Ιουνίου. Προσέξτε, έφυγε ο Απρίλης, έφυγε ο Μάης, δηλαδή άρχισαν 2 μήνες. Αλλά αυτοί οι 2 μήνες, αυτούς τους 2 μήνες τους χρησιμοποίησε ο Σουροβίκιν για να τελειοποιήσει την άμυνα. Και άργησαν, να λέμε τα σωστά, γιατί οι Δυτικοί δεν τους έδιναν οπλικά συστήματα, αργούσαν, πυρομαχικά κτλ. Γι' αυτό άργησε, γιατί λέγαμε θα αργήσει, θα ξεκινήσει, θυμάστε όσοι παρακολουθείτε από τότε. Φτάνουμε λοιπόν, ξεκινάει η αντεπίθεση. Ξεκινάει, όπως είπαμε, στις 4 Ιουνίου. Ξεκινάει η αντεπίθεση, ολόκληρος ο Ιούνιος φεύγει, ο Αύγουστος φεύγει, ο Σεπτέμβριος φεύγει και οι Ουκρανοί δεν κατορθώνουν να έχουν εδαφικά κέρδη, όχι να διασπάσουν την τοποθεσία και να βγουν στην Αζωβική θάλασσα, ούτε καν την πρώτη γραμμή, για να φτάσουν στη δεύτερη, στην τρίτη κτλ. Άρα η αντεπίθεση αποτυγχάνει και αυτό έχει πραγματικά η αποτυχία της αντεπίθεσης. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, θα δούμε τώρα στη συνέχεια, θα σας πω. Πάντως η αποτυχία της αντεπίθεσης πρέπει να θεωρείται, της δεύτερης αντεπίθεσης, κομβικό σημείο για την πορεία των εξελίξεων. Γιατί? Διότι στην επιτυχία της αντεπίθεσης, δεύτερης αντεπίθεσης, είχαν επενδύσει οι Δυτικοί τα πάντα. Γι' αυτό δώσαν λεφτά, γι' αυτό. Και ενώ δεν επιτυγχάνει η αντεπίθεση των Ουκρανών, οι Ρώσοι εκδηλώνουν αντεπίθεση στο βόρειο μέτωπο, στο Κουπιάνσκ, εκεί έχουν κάποιες επιτυχίες και καταλαμβάνουν και την Αυδέευκα, που μετά τον Μπαχμούτ είναι η δεύτερη μεγάλη νίκη, για μένα μεγαλύτερη σημασία. Στο δε Μπαχμούτ θεωρείται ότι ένας από τους λόγους που απέτυχε η αντεπίθεση είναι το γεγονός ότι επέλεξαν ο Ζαλούζνη, δεν ξέρω ο Ζελένσκι ποιος, να μείνουν στο Μπαχμούτ, να οδηγήσουν στο θάνατο, να καταναλώσουν δυνάμεις πυρομαχικά χωρίς λόγο. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Α, την πήραν τον Μπαχμούτ και τι έγινε, δεν κέρδισαν τίποτα οι Ρώσοι. Άρα θα μπορούσαν πυρομαχικά και δυνάμεις να εξοικονομήσουν από τον Μπαχμούτ, να ενισχύσουν την αντεπίθεση και πιθανόν να είχαμε και άλλα αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει, άρα αφενός μεν αποτυχάνει η αντεπίθεση των Ουκρανών και αφετέρου επιτυχαίνει κατά κάποιο τρόπο στο Κουπιάνς η αντεπίθεση των Ρώσων και πήραν και την Αυδέευκα. Πού βρισκόμαστε τώρα? Βρισκόμαστε στο εξής. Οι Ρώσοι, καταρχάς, σε γενικές γραμμές να πούμε τι έπαιξε ρόλο για την αποτυχία της αντεπίθεσης. Η αναλογία πυροβολικού Ρωσίας-Ουκρανίας ήταν 8-1. Αυτός ο πόλεμος είναι βληματοκεντρικός. Μπορεί να υπάρχουν τα βληματοκεντρικός πυροβολικού. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν τα μη επανδρομένα, τα drones, να υπάρχουν οι βαλιστικοί πύραυλοι, οι άλλοι, πώς τους λένε, οι κιντζάλ κτλ. Τίποτα. Ο πόλεμος κρίθηκε στα ορίγματα, είπαμε το δόγμα της άμυνας, και στην υπεροχή του ρωσικού πυροβολικού έναντι του συσχετισμού, 8-1. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Ούτε αυτό το ένα που είχαν οι Ουκρανοί δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν, γιατί άρχισε η έλλειψη πυρομαχικών. Εκεί λοιπόν σε ποια φάση είμαστε? Από τότε που στόμωσε η αντεπίθεση, η Ουκρανία προσπαθεί να ποιοτικοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις της. Δηλαδή να αφαιρέσει την, ή τέλος πάντων να αποκτήσει μια σχετική ισορροπία με την αεροπορική υπεροχή των Ουκρανών, των Ρώσων, ζητώντας F-16 από τη Δύση, πονεμένη ιστορία, δεν τα πήρε, θα τα πάρει και να τα πάρει δεν ξέρω αν θα είχε κανένα αποτέλεσμα. Ζήτησε βλήματα μεγάλου βεληνικούς, πήρε Storm Shadow, πήρε και HIMARS από τους Αμερικανούς, δεν ξέρω αν δώσουν, πήρε και SCALP από τους Γάλλους, δεν ξέρω αν θα τους δώσουν Taurus οι Γερμανοί. Ζητάει βλήματα μεγάλου βεληνικούς, μακρού βεληνικούς η Ουκρανία. Πέτυχε κάποιες επιτυχίες εκεί. Στη φάση αυτή που είμαστε,
μέσα στην αποτυχία της αντεπίθεσης έχει επιτυχίες στη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών και μη επανδρομένων σκαφών. Σημειωτέων ότι χωρίς πολεμικό ναυτικό κατόρθωσε η Ουκρανία να βυθίσει τα 11 από τα 24 πλοία του στόλου του Ευξήνου Πόντου της Ρωσίας. Τεράστια επιτυχία. Και αυτά όλα είναι μαθήματα που πρέπει να διδαχθεί από αυτά το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Να διδαχτούμε, πρέπει, το έχω πει, η ηγεσία πρέπει να έχει στελέχη που ξέρουν να παρακολουθούν σε καθημερινή βάση τους πολέμους όπου γίνονται και να καταγράφουν τα νέα όπλα, τις νέες τακτικές, τα πάντα. Τα πάντα μας χρειάζονται. Άρα έχουν επιτυχίες στη θάλασσα αυτές που είπα, έχουν επιτυχίες και με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη στην Ξηρά. Και είδα την κυρία Νούλαν που πήγε πρόσφατα στο Κίεβο, έκανε μια δήλωση. Δεν γίνονται αυτές οι δηλώσεις στην τύχη. Είπε, περιμένουν τον Πούτιν πολλές εκπλήξεις. Κατά πάσα πιθανότητα κάποιες επιτυχίες έχει στον τεχνολογικό τομέα η Ουκρανία και αναφέρομαι στα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία θα προκαλέσουν, δεν είναι σε θέση αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη να ανατρέψουν τον ρου των εξελίξεων στο μέτωπο. Στο μέτωπο παίζουν ρόλο αυτά που είπαμε. Αλλά θα πληρώσει μεγάλο τίμημα η Ρωσία, ήδη πληρώνει τίμημα δισεκατομμυρίων, χτυπήθηκαν πολλά. Τώρα, πού μπορεί να πάει αυτός ο πόλεμος? Ακούστε, βλέπουμε ότι η Ρωσία, λέει ο Μετβέντεφ, που μπορεί να, όχι μπορεί, έχει σίγουρα ακραίες, οι δηλώσεις του είναι ακραίες, λέει όμως μία πυρηνική δύναμη δεν πρόκειται να δεχθεί να χάσει έναν πόλεμο τον οποίο χαρακτηρίζει ζωτική σημασία για την επιβίωση της Ρωσίας. Δηλαδή όταν κάποια χώρα επικαλείται ζωτικά συμφέροντα, τότε στην ουσία νομιμοποιείται με βάση τα ιωθώτα να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις της για να κρατηθεί εν ζωή. Και εκεί είναι μια παγίδα με τη Συμφωνία της Μαδρίτης που την επικαιροποιήσαμε τώρα με τη διακήρυξη των Αθηνών που αναγνωρίσαμε στην Τουρκία νόμιμα θεμητά ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Δηλαδή νομιμοποιήσαμε τον κάζο Μπέλη, αλλά πονεμένη ιστορία. Εκεί λοιπόν είδαμε τον Πούτιν 23 του μηνός, παραμονή που είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων, των ηρώων της Ρωσίας, πώς το λένε, να πετά για 30 λεπτά με ένα Τουπόλεφ, που είναι ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό που μπορεί να ρίξει πυρηνικούς πυράβλους, και να κάνει δηλώσεις και να λέει η τριάδα των πυρηνικών δυνάμεων, στρατός Ξηράς, πολεμικό ναυτικό και πολεμική αεροπορία, έχει εξυγχρονίσει όλα τα πυρηνικά της όπλα στο 97%, το πολεμικό ναυτικό λέει στο 100%. Και να το δηλώνει αυτό με τη συμπλήρωση των 2 χρόνων. Τι σημαίνουν όλα αυτά, να μιλάει για πυρηνικά? Αυτό σημαίνει ότι, και κάτι άλλο είπε ο Πούτιν στη συνέντευξη που έδωσε στον Αμερικανό, για τους δυτικούς μίλησε στεγνά τεχνοκρατικά θα έλεγα. Για τους δυτικούς το να ελέγξουν την Πολωνία σημαίνει βελτίωση της στρατηγικής τους θέσης. Για τη Ρωσία να χάσει την Ουκρανία είναι θέμα ζωτικής σημασίας. Έχει να κάνει με την επιβίωση της Ρωσίας. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Άλλη τάξη ζήτημα λέει είναι για τους δυτικούς, άλλη για μας. Και μετά έρχεται και μας μιλάει για τα πυρηνικά. Τέλος πάντων, πιθανότατα η Ουκρανία να προετοιμάζεται για τρίτη αντεπίθεση, τον τρίτο γύρο. Εκεί υπάρχουν προβλήματα στην επιστράτευση. Ένας από τους λόγους που έφαγε τον Ζαλούζνη είναι η δημοφιλία του. Μπορεί να τον βρει μπροστά του στις εκλογές και να χάσει εκλογές από τον Ζαλούζνη. Αλλά είναι και αυτό, γιατί ο Ζαλούζνη δεν συμφωνεί με το δόγμα Ζελένσκι που λέει να πάρουμε πίσω όλα τα εδάφη μας. Λέει δεν μπορείς να τα πάρεις. Να κάνουμε άμυνα, ενεργή άμυνα, ό,τι μπορέσουμε να πάρουμε, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε όλα τα εδάφη μας πίσω. Να δούμε τι μπορεί να δούμε στο επόμενο διάστημα. Στο επόμενο διάστημα λοιπόν μπορεί να δούμε μία νέα επιστράτευση της Ουκρανίας, εμπλουτισμό του οπλοστασίου της και να δούμε την τρίτη αντεπίθεση. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να σας πω κάτι. Η άγεια της Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν τεράστιο ζήτημα το θέμα της τρίτης αντεπίθεσης. Εγώ πιστεύω θα είχαν βρει τρόπο να συνεννοηθούν και με τον Τραμπ και με τους Ρεπουμπλικάνους και να περάσουν τα 60 δισεκατομμύρια. Εκτίμηση κάνω,
ότι τα 60 δισεκατομμύρια δεν περνούν, κολυσιεργούν οι Αμερικανοί, γιατί δεν πιστεύουν στην τρίτη αντεπίθεση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι όλα εικασίες. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη, δεν μπορούμε να πούμε τώρα, ήδη φάγαμε το χρόνο. Σε άλλη εκπομπή θα πούμε τις επιπτώσεις που είχε αυτός ο πόλεμος στην περιοχή, στην Ευρώπη. Αλλά η Ευρώπη αύξησε την συμμετοχή της στη βοήθεια της Ουκρανίας και οικονομική και σε όπλα. Εάν δεν δώσουν οι Αμερικανοί τη βοήθεια, εκτίμηση κάνω, θεωρώ θα είναι, ότι θα είναι πολύ πολύ δύσκολα για τους Ουκρανούς να κάνουν την τρίτη αντεπίθεση και να νικήσουν. Αν δώσουν και την εμπλουτίσουν το προστάσιο της Ουκρανίας με οπλικά συστήματα και υπό το πρίσμα των διδαγμάτων από τις αιτίες που οδήγησαν στην αποτυχία της δεύτερης αντεπίθεσης, μπορεί να πετύχουν πράγματα. Εδώ ένα πράγμα θέλω να πω και να κλείσω. Ανέφερα στην αρχή για τους Κοζάκους. Ξέρετε, έρχομαι στη θέση των πολεμιστών. Οι Ουκρανοί ξέρουν ότι πολεμούν έναντι ενός ισχυρότερου αντιπάλου. Κι όμως είναι εκεί. Τι θέλω να πω. Είναι ένας πολεμικός λαός, πολεμούν με γενναιότητα, ασχέτως το αν έχουν προοπτική να νικήσουν. Και αυτό τους κάνει ακόμα γενναιότερους. Λοιπόν, ελπίζω η απόψινή εκπομπή που ήταν μία, το οφείλουμε στα θύματα αυτού του πολέμου, το οφείλουμε στην Ουκρανία που έχει υποστεί λόγω της εισβολής των Ρώσων και λόγω των επιλογών που έχουν γίνει στην χώρα. Η χώρα αυτή καταστρέφεται, έχουμε 5-6 εκατομμύρια πρόσφυγες σε ξένες χώρες εκτός Ουκρανίας, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, έχουμε τεράστιες καταστροφές στις υποδομές. Όσοι μείνουν στην Ουκρανία θα πληρώνουν μια και δύο γενιές αυτόν τον πόλεμο. Εμείς λοιπόν οφείλαμε, αλλά και ως Ευρώπη, ως μέλος της Ευρώπης και ως Ελλάδα, οφείλαμε να κάνουμε αυτόν τον απολογισμό. Πιστεύω ότι δώσαμε μια σαφή εικόνα και καθαρή εικόνα για το τι συνέβη και για τις προοπτικές σε γενικές γραμμές. Τις επόμενες μέρες θα κάνουμε και άλλες αναφορές. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση στην Ουκρανία. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί τρόπος να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Δεν μας νοιάζει ποιος θα χάσει, ποιος θα νικήσει. Ας νικήσει τέλος πάντων αυτός που έχει δίκιο. Να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, γιατί πραγματικά λέει ο Σταύρος, πατέρα, άσχετα με το τι θα γίνει στο πεδίο, έχει ιτηθεί πολιτικά η Ρωσία. Λέω γιατί. Γιατί οι άλλοι έκαναν χρήση ήπιας ισχύως και εννοεί τους δυτικούς. Και κάνοντας χρήση ήπιας ισχύως, νίκησαν στο πεδίο αυτό τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν μπόρεσε με ήπια ισχύ να αντιμετωπίσει την χρήση της ήπιας ισχύως των γενικών. Υποχρεώθηκε σε εισβολή, σε χρήση σκληρής ισχύως και τον 21ο αιώνα για την ανθρωπότητα από μια μεγάλη δύναμη. Αυτό είναι κάτι το ανήκουστο. Γι' αυτό λοιπόν λέμε να τελειώσει ο πόλεμος, γιατί είναι θλιβερό τον 21ο αιώνα να γίνεται πόλεμος, σε πόλεμοι δεν θα σταματήσουν ποτέ, αλλά σε τόσο μεγάλη κλίμακα και μάλιστα με εμπλοκή πυρηνικής δύναμης. Να τελειώσει ο πόλεμος για να μην ζήσουμε μεγαλύτερες καταστροφές ολόκληρη περιοχή. Λοιπόν, αυτά για απόψε, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.